Ο κύριος Παπουτσής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παίρνω το λόγο γιατί θέλω να κάνω σαφές από την πλευρά μου ως αυτονόητο καθήκον να στηρίξω αυτήν την τόσο σημαντική και βαθιά δημοκρατική νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Το επί της αρχής συζητούμενο σχέδιο νόμου απαντά μεταξύ άλλων αποφασιστικά σε ένα καθεστώς μιας πράγματι δεδαλώδους πολυνομίας που διέπει στις μέρες μας, γενικότερα το δίκαιο των αλλοδαπών, το οποίο διωγγώθηκε ιδιαίτερα την τελευταία 20ετία με μια διαρκή συσσόρευση επάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεων που πολλές φορές είναι γεγονός ότι δυσκόλευαν την ζωή του μετανάστη παρά την διευκόλυναν στην προσπάθειά του για μια νόμιμη και δημιουργική ζωή στην πατρίδα μας, που άλλωστε και η ίδια κατά έναν τρόπο διευκόλυνε ή επιθυμούσε την εδώ έλευση και παραμονή τους. Για πρώτη φορά με το παρόν σχέδιο νόμου αντιμετωπίζεται το πρόβλημα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό με απλό νομικά και ουσιαστικά, αλλά και έντιμο και ηθικό, θα έλεγε κανείς, τρόπο, χωρίς αδικαιολόγητα εμπόδια, προσχήματα και άλλες νομικές ή νομιμοφανείς γραφειοκρατικές διατυπώσεις και υποκρισίες. Οι εκφραστήσεις επιφυλάξεις στο μέτρο που συνιστούν μία καλοπροαίρετη προσέγγιση και ένα προβληματισμό για την αντιμετώπιση του όλου ζητήματος, ασφαλώς μπορεί να έχουν θετική συνεισφορά στην επιτυχία αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Οι εκφραστείς όμως φοβικότητες και αντιδράσεις δεν έχουν κατά βάση στο μέτρο που επιχειρούν να μηδενίσουν αυτήν την προσπάθεια ούτε λογική ούτε τεκμηρίωση στο σύγχρονο δικαιοπολιτικό πολιτισμό της χώρας μας. Το σχέδιο νόμου έχει στο σύνολό του προοδευτικό χαρακτήρα, είναι προφανώς προσανατολισμένο προς την περαιτέρω δημοκρατική ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας με την προσπάθεια πολιτικής ένταξης σε αυτήν μεγάλου μέρους των σύγχρονων μετήκων, δηλαδή αυτών των μεταναστών που παρότι εργάζονται και προσφέρουν στην ελληνική κοινωνική και οικονομική ζωή, δεν έχουν ως τώρα ωστόσο ανάλογη πολιτική συμμετοχή και αντιπροσώπευση. Σε αυτούς προφανώς στοχεύει η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία. Πρέπει να επενεθεί πιο ειδικά η προτινόμενη αναστροφή της πρακτικής στο ανετιολόγητο και το απρόθεσμο της διοίκησης που ισχύει ως σήμερα σε θέματα απόδοσης ιθαγένειας πολιτογράφησης. Ειδικότερα ίσως ο χρόνος απάντησης παραμένει ακόμη μακρύς ως προς τα προβλεπόμενα 2 χρόνια. Κρίνεται επίσης αναγκαίο να επισημανθεί η προσοχή σε μερικά σημεία της προταθήσεις ρύθμισης και αναφέρομαι ειδικότερα στο προτινόμενο παράβολο για την εξέταση του αιτήματος που θεωρείται ακόμη υψηλό, κάτι το οποίο σε συνδυασμό και με το ότι το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης μπορεί να λειτουργεί σε κάποιες περιπτώσεις αποτρεπτικά στην κατάθεση της αίτησης. Επίσης, δεν ρυθμίζεται κάτι ανάλογο με το ευεργέτημα της ποινίας για όσα αποδειγμένα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστος εξέτασης αυτής της αιτήσεως. Θέλω να, τελειώνοντας ως προς το χρόνο μου τουλάχιστον, να καταθέσω κάποιες επιγραμματικά προτάσεις ως προς την ανάγκη να επιληφθεί καταρχήν εντελώς ίσως το παράβολο είτε να κυμανθεί σε ιδιαίτερα χαμηλά ποσά, να εξεταστεί η περίπτωση που αφορά στο ευεργέτημα της ποινίας και να παραληφθεί και να προβλεφθεί κάτι τέτοιο και να οριοθετηθούν ενδεχομένως προϋποθέσεις χορήγησής του. Να θέσω ένα θέμα σε αναφορά με τη δυσμενή διάκριση σε βάρος των παιδιών δεύτερης γενιάς μεταναστών που δεν έχουν την τύχη να διαθέτουν συνεπείς ή διαρκώς απασχολούμενους γονείς, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι υπολείπονται σε βαθμό κοινωνικής ενσωμάτωσης. Και επίσης να βάλω ένα θέμα σε αναφορά με την προβλεπόμενη περίπτωση της ύπαρξης ως προϋποθέσεως 3 συστατικών επιστολών Ελλήνων πολιτών για την πολιτογράφηση ενός μετανάστη. Εδώ ίσως θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά η περίπτωση, να αποφευχθεί μεγάλη εκμετάλλευση και στήσιμο ίσως βιομηχανίας παραγωγής συστατικών επιστολών. Εδώ θα μπορούσε δηλαδή εκ των προτέρων να προβλεφθεί περιορισμός αυτής της προϋποθέσεως, τουλάχιστον ως προς τον δυνάμενο να χορηγήσει τέτοια επιστολή. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ τον κύριο Παπουτσή. Ο κύριος Καρίδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάντως να σας πω κύριε συνάδελφοι για το χρόνο, να ξέρετε ότι μετράει αρνητικά αυτό για κάποιους. Μην νομίζουν, ναι. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Παπουτσής νόμισε ότι τελείωσε, ενώ είχε χρόνο κι άλλο. Ναι, ναι, ακριβώς. Συμφωνώ και εγώ με τον... Συμφωνώ και εγώ με τον συνάδελφο, τον κύριο Ζώη, ότι η μέχρι τώρα συζήτηση και κυρίως η συζήτηση που έγινε με τους εκπροσώπους των φορέων ήταν πραγματικά μια πλούσια και παραγωγική συζήτηση, η οποία και διευκρίνησε πολλά πράγματα και έδειξε πως υπεύθυνοι φορείς της κοινωνίας μας και επιστήμονες αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα και με το γενικότερα θέματα που αφορούν τη μετανάστευση, αλλά και με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα. Και πραγματικά όλους μας συγκλώνησε η τοποθέτηση του Αχμέτ Μουαβία. Βέβαια, εγώ δεν εισέπραξα τα ίδια συμπεράσματα που εισέπραξε ο κύριος Ζώης. Εγώ κατάλαβα πολύ καλά ότι ο εκπρόσωπος του Κοινωνικού Φόρουμ είπε ότι μέχρι τώρα έχουμε ένα σύστημα αδιαφανές και το τόνισε αυτό και αυτή τη διαφορά τόνισε ως προς το παρόν νομοσχέδιο ότι έχουμε ένα αποτελεσματικό και γραφειοκρατικό σύστημα το οποίο δεν οδηγεί πουθενά. Ότι όσοι κι αν καταθέτουν αιτήσεις ηθαγένειας δεν μπορούν να βρουν άκρη στη ζωή τους. Και φτάνει ο χρόνος, περνάει ο χρόνος, κανείς δεν τους απαντάει, κανείς δεν τους λέει τίποτα και αυτοί ψάχνουν να βρουν τη ζωή τους, γιατί με λίγα λόγια τη ζωή τους ψάχνουν να βρουν μέσα από αυτή την ιστορία. Και μάλιστα επικεντρώθηκε ο κύριος Μουαβία και είπε ότι αυτό δεν είναι για μας κυρίως, είναι για τα παιδιά μας. Εμένα αυτό επίσης που μου έκανε εντύπωση είναι ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης καταρρίφθηκαν πολλά επιχειρήματα που και στη συζήτηση που έγινε προημερησίας των αρχηγών, αλλά και όλα αυτά που συζητούμε σήμερα και εμείς εδώ στις αίθουσες του Κοινοβουλίου και στις τηλεοράσεις, είναι ότι όλη η επιχειρηματολογία που έχει αξιωματική αντιπολίτευση έδειξαν οι ειδικοί άνθρωποι ότι δεν έχει βάση. Ότι η ηθαγένεια είναι ένας βασικός κρίκος στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών, ότι η ηθαγένεια δεν πρέπει να δίνεται στα 18 χρόνια στα παιδιά, γιατί είναι αντιεκπαιδευτικό, είναι αντικοινωνικό, είναι αντιπαιδαγωγικό, ότι τα παιδιά πρέπει να αισθάνονται Έλληνες από τότε που μπορούν να συμβεί αυτό το πράγμα και ότι εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα ως κοινωνία αυτό όλο να το πηγαίνουμε όλο και πιο πίσω, όλο και πιο πίσω. Όπως επίσης, πιστεύω ότι καταρρίφθηκαν και οι θεωρίες που διχάζουν το λαό μας και δημιουργούν μια εικόνα μπαμπούλα ενός μιας ξενοφοβίας και βάζουν τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες να συζητούν σε θέματα τα οποία δεν έχει να κάνει το σημερινό νομοσχέδιο. Και ως προς τους υπέρογκους αριθμούς οι οποίοι ρίχνονται κατά καιρούς στα τραπέζια και δημιουργούν ένα θέμα στην ψυχή των Ελλήνων μέσα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης που μιλούν για εκατοντάδες χιλιάδες νομοποίησης μεταναστών κτλ. Όπως και αυτά τα περίφημα διχαστικά διλήμματα και αντιλήψεις περί των μουσουλμάνων οι οποίοι θα έρθουν ξαφνικά να επελάσουν στην Ελλάδα για να μας αλλοιώσουν τα φρονήματα και να μας αλλοιώσουν την εθνική μας ταυτότητα. Ήταν χαρακτηριστικό όλα αυτά που είπαν οι μετανάστες ότι όταν κάποιος ξεκινάει από το Ιράκ ή το Αφγανιστάν για να έρθει στην Ελλάδα ή σε μια ευρωπαϊκή χώρα, δεν ξεκινάει για να κάνει κάτι τέτοιο, ανεξάρτητα αν και αυτό μπορεί να συμβαίνει σε ένα μικρό βαθμό, αλλά ξεκινάει για να βρει μια άκρη στη ζωή του που έχει διαλυθεί από τους πολέμους, από τους λοιμούς, από τις περιβαλλοντικές καταστροφές, από την οικονομική ανέχεια. Και νομίζω ότι όλα αυτά εμείς πρέπει να τα πάρουμε υπόψη μας. Πιστεύω ότι το νομοθέτημα αυτό, το νομοσχέδιο αυτό είναι στη σωστή κατεύθυνση, ότι κρατάει τις ισορροπίες και σε σχέση με αυτά που αισθάνονται
σήμερα οι Έλληνες πολίτες και κυρίως δίνει μια προοπτική για να έχουμε μια κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης. Και πιστεύω ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις δεν θα πρέπει να ψάξουν μέσα από το τέτοιου είδους νομοθετικές πρωτοβουλίες για να επιβεβαιώσουν ή για να πούν στους Έλληνες πολίτες ή να κάνουμε διάφορα τεστ εθνικοφροσύνης, αλλά κυρίως να δείξουμε ότι είμαστε μια υπεύθυνη χώρα και μια χώρα που μπορούμε να πηγαίνουμε μπροστά και να βλέπουμε το μέλλον μπροστά.